Πέραν των 320 εκατομμυρίων ευρώ, κατέβαλε το κράτος στις 6 εταιρείες λεωφορείων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν από τη μέρα της υπογραφής της σύμβασης πριν από 7 χρόνια. Υπηρεσίες, ωστόσο, που όπως καταδεικνύει ο ιδιαίτερα δύσκολος και επίπονος έλεγχος που διενεργεί από το 2015 η ομάδα διαχείρισης των συμβάσεων του Υπουργείου Μεταφορών, δεν προσφέρθηκαν ποτέ στην ολότητά τους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών από το 10% του πληθυσμού. Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα Πολίτης, έχουν εντοπιστεί υπερπληρωμές προς τις εταιρείες, δυσανάλογες με τη χορηγία που λαμβάνουν, οι οποίες υπολογίζονται στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Ποσά που ενδέχεται να αυξηθούν και τα οποία αφορούν στο ύψος των μισθών, τα οποία αποτελούν το 40% των εξόδων και χαρακτηρίζονται ήδη ως υπερβολικοί, στο κόστος των καυσίμων, της συντήρησης, αλλά και στο ύψος των ενοικίων των λεωφορείων. Αυτό είναι το ενδεχόμενο ποσό των υπερπληρωμών, διότι υπάρχει και συζήτηση μαζί με τις εταιρείες για κάποιον εύλογο κέρδος που δικαιούνται και βεβαίως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι ελέγχοι, διότι πρέπει να περάσουν αυτά τα ποσά και από κάποιες επιτροπές που προβλέπει η σύμβαση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερπληρωμών φαίνεται να παρουσιάζεται στην Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων Πάφου, η οποία οφείλει σήμερα στο κράτος ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ενώ ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των εταιρεών βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν προκύψει ως γνωστό και υποθέσεις που ενδεχομένως να καταδεικνύουν ποινικά αδικήματα. Όλα αυτά τα θέματα είναι δύσκολα θέματα. Θα πρέπει να τα επιλύσουμε με τη συνδρομή όλων και του βεβαίως και της νομικής υπηρεσίας, του Γενικού Ελεγχτή και των αρμόδιων επιτροπών του κράτους, διότι είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο θα πρέπει να επιλύσουμε. Ο αρμόδιος υπουργός πάντως παρουσιάζεται διατεθειμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους για ένα νέο σύστημα δημοσίων μεταφορών στην Κύπρο, εξού και προχώρησε ήδη στην πρόσληψη συμβούλων για την προκήρυξη νέων προσφορών το 2020. Θέλουμε, υπέδειξε, να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος και να σχεδιάσουμε ένα σύστημα το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κύπρου.